Χαίρετε, σήμερα θα δούμε το Crash Bandicoot και για ένα περίεργο λόγο είναι η πρώτη φορά που θα το παίξω στο κανάλι μου. Και το λέω αυτό γιατί το παιχνίδι αυτό το έπαιζα φανατικά τότε, όπως συνεχίζω να το παίζω. Κυρίως το 3 θα έλεγα, που ήταν και το πρώτο παιχνίδι Crash που έπαιξα. Και έχοντας συνηθίσει σε ένα πιο λογικό στυλ παιχνιδιού και που συγχωρεί, ας πούμε, κάποια λάθη στον παίκτη, ευνηδιάστηκα όταν έπαιξα το 1. Λέω, γιατί βασανίζει τους παίκτες έτσι αυτό το παιχνίδι? Αλλά εντάξει, άμα το προσπαθήσεις κάπως περισσότερο και έχει τις αντοχές και τα νεύρα, μπορεί να περάσει καλά. Σίγουρα όμως είναι ένα παιχνίδι τρομερό. Η μασκότ του PlayStation, κατά κάποιο τρόπο. Δεν πρέπει να το έχω τελειώσει. Έχω τερματίσει όμως το remaster, αν αυτό λέει κάτι. Που νομίζω είναι λίγο πιο εύκολο, δεν ξέρω. Τουλάχιστον σε αφήνει να σώσεις όπου θέλεις, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αν δεν έχεις 10-15 ζωές, ας πούμε, διαθέσιμες για κάποιες δύσκολες πίστες, πώς να προχωρήσεις? Και το remaster σε αφήνει να το κάνεις αυτό. Βέβαια, ας πούμε, τώρα εδώ βλέπω υπάρχει μια παράξενη γωνία της κάμερας που δεν σε αφήνει να δεις καλά. Δεν το έχουν φτιάξει το remake αυτό. Βασικά δεν έχουν πειράξει σχεδόν τίποτα. Και ίσως καλά κάνουν, γιατί το να αρχίσεις να αλλάζεις πράγματα είναι λίγο σαν την κλωστή στο pullover, που δεν ξέρεις πού να σταματήσεις και μπορεί να ξεχυλώσει το pullover τελείως. Οπότε μάλλον καλά έκαναν που ακολούθησαν πιστά τον πρωτότυπο. Εδώ άμα πάρεις τρεις μάσκες είσαι άτρωτος για ένα διάστημα. Τώρα τι σας τα λέω, όλοι έχετε παίξει το Crash, σιγά τα νέα. Και είναι πολύ ευχάριστο ότι συνεχίζεται αυτή η σειρά μετά από ένα διάλειμμα καμιάς δεκαετίας περίπου και κάποια παιχνίδια που μεσολάβησαν που δεν ήταν και τόσο σπουδαία. Εδώ υπάρχει λακία, τώρα πάω ανάποδα και δεν βλέπω τους εχθρούς. Εδώ υπάρχει και ένα δεύτερο μονοπάτι. Βλέπετε, ήδη αρχίζει από την πρώτη πίστα να είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ έπρεπε να περάσεις, μπορεί να περάσεις και σαν γέφυρα τα κουτάκια, αλλά για να τα πάρεις όλα πρέπει να πηδάς πάνω σε αυτά και αντί να πέσει το κενό να πηδάς το επόμενο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ωραία λέει, αλλά έχασες 10 κουτιά. Νομίζω είναι τα κουτιά αυτά από το δεύτερο μονοπάτι. Και ίσως και κάποια άλλα, δεν ξέρω. Οι πρώτες πίστες είναι εύκολες, έτσι ειδηλιακές σχεδόν. Με αυτά τα χαρούμενα χρώματα δεν σε προειδεάζουν για το μαρτύριο που ακολουθεί. Νομίζω βέβαια στο remaster, εκεί στη γέφυρα που είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα του παιχνιδιού, νομίζω σε αφήνει να πας έτσι από τα πλάγια, κάπως να κλέψεις λιγάκι να τα καταφέρεις. Δεν ξέρω αν και στο πρωτότυπο μπορούσε να το κάνεις αυτό, γιατί δεν έφτασα ποτέ μέχρι εκεί. Επίσης υπήρχε και μια άλλη πίστα. Α, τώρα είμαστε άτρωτοι. Βέβαια, άτρωτοι δεν σημαίνει ότι δεν χάνουμε άμα πέσουμε μέσα στα κενά.
Μάλιστα, τα κατάφερα και έχασα όλα τα άκου-άκου. Αν λέγονται έτσι οι μάσκες. Λοιπόν, τώρα θα δούμε αυτό το περιβόητο σύστημα save. Λοιπόν, έχουμε μία μίνι πίστα που πρέπει να την περάσεις, πρέπει να επιβιώσεις πάση θυσία, διότι αν χάσεις, χάνεις και το save, την ευκαιρία να κάνεις save, που θα ξανάρθει μετά από μία πίστα, δύο ανάλογα. Τώρα αυτή είναι πολύ εύκολη βέβαια γιατί είναι πρώτη, αλλά μετά θα δούμε ότι θα σου βγαίνει ψυχή να κάνεις save. Αυτό ας πούμε με σοκάρισε εισαγωγικά όταν το έπαιξα η πρώτη φορά, λέω γιατί δεν με αφήνει να κάνω save σαν άνθρωπος. Λοιπόν, έχω κάποια έτσι save files, εντάξει. Ας πούμε στο 3 είχες την άνεση να σώσεις όπου ήθελες, στο κεντρικό μενού να κρατήσεις τη ζωή σου. Εδώ επίσης δεν κρατάς τη ζωή σου. Άμα τελειώσεις, το κλείσεις και το ξαναρχίσεις από το save που είχες, τέλος πάντων, χάνεις τις ζωές που είχες μαζέψει. Δηλαδή αν είχες μαζέψει 30 ζωές, πάει, τελειώσαμε. Συνεχίζεις από 4 ζωές πάλι. Αυτό δεν μπορεί να, όπως καταλαβαίνετε, άμα θες να το περάσεις, να το τερματίσεις το παιχνίδι, δεν μπορεί να πας έτσι, γιατί υπάρχουν πίστες που πρέπει να ξοδέψεις πολλές ζωές. Τι έλεγα, υπήρχε μια έξτρα πίστα που είσαι στο κάστρο, που είναι πάρα πολύ δύσκολη τέλος πάντων, γιατί εκεί που έχει σκαλιά ξαφνικά γίνονται ίσωμα και πέφτεις κάτω. Και σκέφτηκαν φαίνεται οι developers, οι προγραμματιστές, ότι παρά είναι δύσκολη και την αφήσαν απ' έξω. Το remaster την περιλαμβάνει αυτή την πίστα. Εδώ είναι μια πρώτη γεύση από το χωριό των Ιθαγενών. Θα ξανάρθουμε εδώ. Τώρα εδώ είναι μια έτσι πρώτη γνωριμία, δεν είναι πολύ δύσκολο. Ήδη αρχίζει έτσι ο εκνευρισμός όπως βλέπετε. Πού θα πάει, θα το βρω. Μάλιστα, ωραία. Καλά πάμε μέχρι στιγμής. Είναι πολύ ύπουλη. Λοιπόν, φανταστείτε, βέβαια εδώ πέρα είναι δύο διαστάσεων το σκηνικό, αλλά φανταστείτε το σοκ των παλιών παικτών που είχαν συνηθίσει σε παιχνίδια δύο διαστάσεων όταν είδαν το τρισδιάστατο Crash. Πόσο μεγάλη αλλαγή ήτανε. Το γλιστράει λίγο. Δεν βιαζόμαστε. Εντάξει, άμα πας αργά και προσεκτικά, πάλι μπορεί να σκοτωθείς, αλλά ωραία, κάνουμε και save.
Προσέχω τώρα, δεν κάνω μαγκιές γιατί δεν θέλω να πέσω κάτω και να... Πω πω, παραλίγο. Δεν ήθελα να τα πάρω τα κουτιά, κατά λάθος έγινε αυτό. Τώρα, άμα το ξαναφορτώσουμε το παιχνίδι, πέρα από το ότι θα χάσουμε τις ζωές, σε αφήνει να ξεκινήσεις, εδώ θα σου περάσει όλο το level, επειδή το save ήταν προς το τέλος. Οπότε θα ξεκινήσεις κατευθείαν από την τρίτη πίστα. Εάν το save γίνει σχετικά στην αρχή και είναι και μεγάλη πίστα, θεωρείται ότι δεν την έχεις περάσει. Και σου δίνει το checkpoint δηλαδή στην αρχή της πίστας. Τώρα νομίζω είναι μια πίστα εδώ που την είχαμε δει και στο Uncharted 4 ως ένα είδους αναφορά στο παλιό παιχνίδι. Η Ελένα σου λέει έλα να παίξουμε λίγο Crash Bandicoot στο PlayStation, είναι μια πολύ ωραία σκηνή. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, το έχουν αλλάξει λιγάκι, το έχουν προσαρμόσει για το παιχνίδι. Και νομίζω είναι και λίγο πιο θολό. Φαίνεται σαν να βλέπεις μέσα από μια τηλεόραση, δεν έχει ακριβώς την ευκρίνεια του παιχνιδιού. Εγώ θα προτιμούσα να ήταν ακριβώς η ίδια εικόνα, να μην αλλάζαν τίποτα. Όπα, εδώ αρχίζει το πρόβλημα. Όχι, τώρα αυτά να μας έλειπαν, καλά θα ήμασταν. Αγχώθηκα. Οκ. Θα έπρεπε να μου δώσει ένα achievement, έτσι. Με την πρώτη, τέλος πάντων, το πέρασα. Πού τα έχασα αυτά τα 4 κουτιά τώρα, αφού η μπάλα τα έσπαγε όλα. Επίσης είχα να δει ένα βίντεο, νομίζω του Mark Cerny ή κάποιο από τους δημιουργούς του παιχνιδιού. Μάλιστα, καλή αρχή κάναμε. Που έλεγε ότι είχαν κάνει ένα demo του παιχνιδιού σε πολύ πρώιμο στάδιο, όπου δεν υπήρχαν τα κουτιά και οι καρποί, οπότε σκεφτήκανε. Λένε, δεν βάζουμε και αυτό το στοιχείο να το κάνουμε πιο ενδιαφέρον. Και έτσι καθιερώθηκε. Και ένα μεγάλο μέρος της γοητείας του παιχνιδιού είναι και αυτά τα κουτιά τελικά. Η αγάπη που έχει ένας player να χάνει, να σπάει κουτιά. Το πιάσαν το νόημα δηλαδή. Εδώ έχει κάτι σκυλόψαρα που πρέπει να προσέχεις, που πετάγονται. Από πίσω μου ήταν κιόλας. Κυκλοφορεί και μια beta έκδοση του παιχνιδιού στο ίντερνετ. Το παίζεις όλο το παιχνίδι. Και είναι πολύ πιο δύσκολο φυσικά, γιατί δεν έχεις αυτές τις βοήθειες, τους ήχους που να σε... Δεν έχει καθόλου ήχους το παιχνίδι αυτό. Να σε προειδοποιούν για κάποια πράγματα.
Δεν έχει μουσική νομίζω. Έχει πλάκα, το είχα δει σε ένα streamer. Λοιπόν, τώρα εδώ δεν έχει μαγκές, απλά να περάσω, να κάνω το save μου. Σου δίνει έτσι απλόχερα ζωές. Αυτή ποια είναι η Κόκο, η αδερφή του, η οποία είναι διπλάσια σε ύψος. Καλά πάει έτσι, εντάξει, τώρα είναι τα εύκολα σημεία. Δεν ξέρω μέχρι που θα φτάσουμε, που θα φτάσουν οι αντοχές μου, τα νεύρα μου. Θέλω να δούμε και εκεί με το αγριογούρουνο, το Hog Ride. Έχει πολύ γέλιο και, είναι και έχει πολύ ωραία μουσική. Και στο remaster το έχουν κάνει πάρα πολύ ωραίο αυτό το κομμάτι. Οχ, το boss τώρα το... Δεν έχω καταλάβει πώς το βγάζουν ακριβώς, πρέπει να τον σπρώξεις σε κάποια στιγμή. Δύο. Καλά πάει, μην το ματιάσω. Το ματιάσα. Τρεις. Εκεί συνήθως βασανίζομαι πολύ, αλλά τώρα έτσι το πήρα ψύχραμα το πράγμα. Rolling Stones, και νομίζω είναι και εμφανές και το λογοπαίγνιο. Πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε save, γιατί μην ξαναέχουμε τον πάπου-πάπου. Από πάπου προς πάπου. Τώρα παίζω με το χειριστήριο του PlayStation 3. Το οποίο δεν είναι και ότι καλύτερο, αλλά τώρα εδώ φτάνουμε. Αλλά προηγουμένως που έκανα μια δοκιμή, έπαιζα με το χειριστήριο του PlayStation 4, το οποίο είναι βέβαια πολύ καλύτερο σαν χειριστήριο, αλλά δεν μπορεί να κάνει να στρίψει διαγωνίως. Σε αυτό το παιχνίδι γενικώς δεν ξέρω. Οπότε εκεί στην πίστα... Έλα, τώρα μιλάω και δεν προσέχω. Οπότε εκεί στην πίστα με το λίθο εκεί που σε κυνηγάει, που έπρεπε γρήγορα να πάρεις κάποιες στροφές, να στρέψεις το χειριστήριο διαγωνίως, εκεί έβλεπα ότι δεν γίνεται με το PlayStation 4 και άλλαξα και είδα ότι με το 3 γίνεται κανονικά. Φαντάζομαι και με το 1, αν έπαιζα το παιχνίδι στο PS1. Οπα. Οπ, μπορώ να χώνομαι με αυτή τη διαδικασία εδώ. Άντε να κάνουμε save να τελειώνουμε τα νεύρα μου. Και σε κάποια φάση έχεις και ένα πάσαλο ο οποίος υποχωρεί. Όχι ακόμα, πρέπει να κάνεις γρήγορα. Εδώ μπορείς με το πάσος να καθίσεις. Να περιμένεις την κατάλληλη στιγμή. Όχι. Πού είναι το προηγούμενο save τώρα? Rolling Stones λέει. Στο τσακ.
Με το φυτό τι θα κάνουμε τώρα? Άντε. Λοιπόν, εδώ πρέπει να κάνουμε γρήγορα τώρα. Γι' αυτό είναι τα ακουάκου. Γιατί δεν μου βγάλε save? Δεν είναι το τρίτο μετάλλιο που πήρα από την Κόκο? Τώρα να πω, συντονίστηκα λίγο. Εντάξει, 22 ζωές έχουμε. Νομίζω θα το τερματίσω. Λοιπόν, συγγνώμη τώρα δεν μιλάω γιατί δίνω μάχη για επιβίωση. Μπλέξαμε τώρα από το πουθενά. Εκεί έχει και ένα κουτί που δεν θέλω να το σπάσω, που είναι μία ράμπα για να κάνω άλματα. Γι' αυτό δεν πάω πολύ επιθετικά εκεί με το δηλητηριώδης, με το ανθρωποφάγο φυτό μάλλον. Αλλά πρέπει να είμαι λίγο πιο δυναμικός εκεί πέρα, γιατί βλέπετε τι γίνεται. Αχ, το ξέχασα. Εντάξει, δεν αγχωνόμαστε. Και η πλάκα είναι ότι δεν έχω κάνει save ακόμα από τον boss που έβγαλα. Ναι. Επίσης να θυμίσω το παιχνίδι αυτό, όταν δει ότι δεν μπορεί να περάσει σε ένα εμπόδιο, δεν σου δίνει δωρεάν έτσι μάσκες όπως το 3, που σου λέει άντε είσαι σκράπας, θα σε βοηθήσω λιγάκι. Εδώ δεν έχει τέτοια, εδώ θα συνεχίσεις εκεί, μέχρι να χάσεις. Άντε! Πάλι τα ίδια. Συγγνώμη, τώρα είναι βαρετό να το βλέπετε το ίδιο και το ίδιο, αλλά αυτό είναι το Crash Bandicoot. Έχει και κάποιες δυσκολίες. Αυτό ήθελα να αποφύγω για να μπορέσω να χτυπήσω το κουτάκι. Λοιπόν, το εδώ θέλει προσοχή. Επιτέλους. Αγχώθηκα λίγο. Το εδώ τι θέλει για να περάσουμε, περάσουμε από πάνω ή... Αχα, τι έκανα! Τέρμα, δεν έχει save. Αυτό είναι το γέλιο. Μάλιστα, πάμε πάρα πολύ έξυπνος.
τι ήθελα να κάνω τώρα, ήθελα να περάσω από κάτω να δω. Τέλος πάντων. Τώρα πού με έβγαλε. Έτσι Rolling Stones. Με διέλυσαν. Δεν το έχω ξαναπάθει ποτέ αυτό. Τέλος πάντων, να πάει και να μην ξανάρθει. Άντε, επιτέλους, μια ωραία πίστα. Να γελάσει το χιλάκι μας. Χωρίς save, έτσι. Εν τω μεταξύ, είμαστε χωρίς save εδώ και πάρα πολλές πίστες. Πολύ ξεσηκωτική μουσική. Μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, εδώ πέραμε από κάτω, στο τρίτο δεν θυμάμαι τι κάνουμε. Ωραία. Εντάξει, έχασα και δύο κουτιά, δεν πειράζει. Πάμε τώρα στη σούπερ εκνευριστική πίστα. Βλέπετε, αμέσως σου αρχίζει και σου δίνει για το save. Που δεν έχω κάνει ακόμα, υπενθυμίζω. Εντάξει, ξυπνάδα τώρα. Έχασα το άκου-άκου και θα μου χρειαζόταν. Ναι, τώρα τι βιάζομαι, δεν έχω καταλάβει. Να προλάβω το τρένο. Αυτά δεν τα μπορώ καθόλου, ε. Αρχίσαμε με τις φλόγες. Η πίθηκη είναι ύπουλη. Ωχ, δεν το είδα αυτό. Τώρα εδώ λογικά θα μπορούσες και να έβρισκες καθώς κάνεις το άλμα, αλλά σε αφήνει οι επίτηδες. Οχ. Μάλιστα. Αυτοί οι εχθροί είναι ό,τι χειρότερο. Αλλά πρέπει να θυμάσαι πού βρίσκονται.
Άντε, καληνύχτα. Καληνύχτα, καλημέρα. Λοιπόν, μέχρι στιγμής επιβεβαιώνει τη φήμη της η πίστα ότι είναι σπαστική. Αλλά άμα έχεις και πολλές ζωές, δεν αγχώνεσαι. Όταν αρχίσουν και λιγοστεύουν αυτές, τότε αρχίζεις και αγχώνεσαι. 14, εντάξει, τέλος πάντων, καλά είμαστε. Δεν γκρινιάζω. Άναρθες κραυγές. Τώρα εδώ τι κάνουμε. Απληστία, τέλος πάντων. Κέρδισε και μία ζωή από όλα αυτά, έχασα άλλη μία. Λοιπόν, τώρα φρόντισε να το κάνεις σωστά στο save, μην ξεφτυλιστούμε. Πολύ αγχωτικό αυτό. Φαντάζομαι να τα καταφέρω. Εντάξει, δεν ήταν τόσο δύσκολο πια. Φιου, δεν λες τίποτα. Λοιπόν, τόσο δεν έχει αγκρίεψει ακόμα η πίστα. Τώρα αρχίζει λιγάκι. Το καλό είναι, και δεν θέλω να βάλω ιδέες για μελλοντικά παιχνίδια, ότι άμα χάνεις το άλμα δεν σκοτώνεσαι, απλά το αρχίζεις από την αρχή. Εντάξει, για ένα λεπτό δεν θα μιλάω, μπας και το... Όχι. Μπας και το βγάλω δηλαδή εδώ πέρα λιγάκι. Εδώ είναι πολύ σπαστικό αυτό με τα άλματα. Άντε. Λοιπόν, εδώ έχει ένα μυστικό πέρασμα, έτσι. Κοιτάξτε τι αποφεύγουμε τώρα. Αξίζει τον κόπο, νομίζω. Τώρα δεν ξέρω πού βγαίνουμε, βέβαια. Εδώ, νομίζω. Εδώ βγαίνουμε. Πώς επιστρέφουμε τώρα στο παιχνίδι, δεν θυμάμαι από πού. Α, εδώ. Checkpoint. Με τον πίθηκο τώρα. Ένα τελευταίο εμπόδιο τώρα όμως. Στο διάλογο.
Κοίτα να δεις ρε παιδί μου. Ουσιαστικά τελείωνε εδώ η πίστα. Εντάξει, Native Fortress είναι, δεν μπορεί να βγει και εύκολα. Φύγε, φύγε, φύγε τώρα, έχουμε δουλειές. Τώρα εδώ έχουμε, πόσα τέτοια έχουμε. Ακολουθεί κι άλλο ένα με φλόγες. Όχι, εδώ είναι. Όχι, εδώ είναι που μου σκοτώθηκα. Αχ, ωραία. Τώρα ουσιαστικά τελείωσε, απλά πρέπει να κάνω ένα τελευταίο εκνευριστικό κομμάτι εδώ. Αλλά δεν κινδυνεύω να χάσω πια. Απλά κινδυνεύω να κάνω βλακίες έτσι. Χαλαρά. Εδώ τις πάρω τις ζωές, εντάξει είναι πειρασμός να τις αφήσω. Μετά τι πίστα έχει, δεν θυμάμαι καθόλου. Νομίζω μπορώ να παίξω άλλη μία. Μια που φτάσαμε μέχρι εδώ. Εδώ θα μπορούσα να ασχοληθώ και με τα κουτιά, αλλά θέλω να τελειώνω. Ναι. Λοιπόν, σε δύο λεπτά και τελειώνουμε, μην ανησυχείτε. Θέλω να πιστεύω. Πρέπει να κάνεις το άλμα μέχρι τέρμα, έτσι να το ευχαριστιέσαι, να το κάνεις σωστά, μην το κάνεις με μισή καρδιά, γιατί σε τιμωρεί το παιχνίδι, θέλει τόλμη στα άλματα, έτσι, μέχρι τέρμα. Φιου. Πραγματικά το φιου έτσι που το βάζω τέλος είναι βγαλμένο από την ψυχή των παικτών. Up the creek. Τώρα μετακομίζουμε σε άλλο νησί. Τι έχει τώρα εδώ? Α, είναι, ξέρετε, πάντοτε όλες οι πίστες τις βλέπεις δύο φορές. Βλέπεις ένα preview στο εύκολο και μετά βλέπεις την κανονική πίστα. Νομίζω δεν είναι τρομερά δύσκολη εδώ πέρα. Famous last words, εντάξει. Και το σκυλόψαρο. Οχ. Τέλος πάντων, αφού είμαι ζωντανός ακόμα. Τώρα πού σκοτώθηκα την προηγούμενη φορά? Εδώ σκοτώθηκα, επειδή πρέπει να κάνω πλάγιο άλμα. Άντε νάθηκα να σέβει να τελειώνουμε, κουράστηκα ήδη. Δώσε checkpoint στο λαό.
Τώρα περιμένω να δω αν τα νούφαρα είναι χρονομετρημένα. Αν έχουν σκυλόψαρα. Ή γατόψαρα μάλλον. Εδώ πρέπει να προγραμματίσω το... Μάλιστα, ωραία, ωραία. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, μη με ματιάσω. Εδώ... Τι είναι αυτό? Είσαι ηλίθιος. Εντάξει, δεν ήμουν και πολύ μακριά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα του save. Όχι. Ήρθε η ώρα του save. Παραλίγο να πνιγώ. Δεν ξέρω αν το είδατε. Έλα τώρα βγάλ το χωρίς σε πολλά πολλά. Τίποτα, να φεύγει, να φεύγει. Εντάξει, δεν πήρα και τίποτα, κανένα κουτί, δεν πειράζει. Το save να γίνει. Μετά έχει boss πάλι, λογικά, ε. Έχουμε πολλή ώρα. Ε, ποιος σήμερα. Άντε να βγάλω άλλη μια πίστα τώρα. Εντάξει, αρκετά δείξαμε. Δεν θα το τερματίσω το παιχνίδι, δεν έχω τις ικανότητες. Reaper Room, κάτι μου λέει, κάτι μου θυμίζει αυτό. Όχι, είναι ένα απέσιο boss. Εδώ τώρα θα γελάσουμε. Πρέπει να συγχρονίσεις τα άλματά σου και τις επιθέσεις σου. Μάλιστα, ωραία. Μέχρι να ξυπνήσω θα με σκοτώσει αυτός. Το καλό είναι ότι στα boss σου δίνει κάποιες μάσκες επιπλέον. Τώρα σκεφτώ ότι πρέπει αυτό να τον παρασύρω εκεί που είναι οι δυναμίτες. Λοιπόν, αυτός από ό,τι θυμάμαι δεν έρχεται ποτέ στα τελευταία. Είμαι ασφαλής, αλλά ταυτόχρονα δεν κινδυνεύει και αυτός από τους δυναμίτες. Οπότε πρέπει να τον παρασύρω σε κάποια από τα μεσαία ή τα ακριανά. Και να γίνει και κάποια έκρηξη, έτσι, για να σκοτωθεί, γιατί αλλιώς δεν κάνουμε δουλειά. Για να γίνει έκρηξη, αλλά τώρα το θυμήθηκα, πρέπει να πατήσω πάνω στα κουτιά. Και να ελπίζω να είναι εκεί κοντά. Ναι, τώρα την έφαγε τη μία. Έφαγε τη δεύτερη. Γελάει, ε. Καλά. Εντάξει, καλά τα πήγαμε. Εύκολα βγήκε. Δεν ξέρω ποιος καλός θεός με λυπήθηκε σήμερα. Και βγάζω τα boss με την πρώτη. Η χαμένη πόλη, ποιος ξέρει τώρα τι... Δεν τη θυμάμαι καθόλου αυτή την περιοχή. Ποιος ξέρει τώρα τι έχουμε να τραβήξουμε εδώ πέρα. Και κάποια κρυφά κουτιά.
μπορώ να γυρίσω πίσω. Δεν χρειάζεται να το μάθω. Λέω, άμα χτυπήσω το κουτί, αν μπορώ να γυρίσω πίσω. Κοίτα εδώ ζωές. Εκεί που υπάρχουν κρυφά κουτιά να προσέξω, μην χάσω και κανένα κουτί από την Κόκο για το save. Να το. Καλά το θυμόμουν. Καλά, δεν έχει περάσει και πάρα πολύ καιρό που το έπαιξα. Μην λέω τώρα ότι το θυμόμουν και τέτοια. Εντάξει, το έπαιξα πριν από. Ένα μήνα. Δεν πειράζει, έχουμε το checkpoint. Αυτές οι νυχτερίδες είναι, άστα να πάνε. Φύγε, φύγε! Εντάξει, ενδιαφέρουσα πίστα όμως. Ο σχεδιασμός δηλαδή. Είναι δύσκολο παιχνίδι, αλλά είναι ωραίο δύσκολο παιχνίδι. Μέχρι ένα σημείο μετά γίνεται τρελό. Κάπου χάνετε το μέτρο, ας πούμε. Έτσι νομίζω. Θα μπορούσε να μην είναι τόσο δύσκολο από ένα σημείο και μετά. Κάτσε να περάσω τώρα από εδώ πέρα. Τώρα εδώ είναι περίεργη η κατάσταση, ε. Κάτσε να κάνω το save μου. Το checkpoint μάλλον. Εδώ πού οδηγούμαστε? Όχι, τα νεύρα μου. Αυτό το θαυμαστικό εκεί κάτι καλό θα κάνει, αλλά... Αντεπιτέλους. Κάνα κουτί, κάνα save, τίποτα. Πολύ απογοητεύτηκα. Ωχ, τώρα εδώ... Τώρα αυτό είναι σπάσιμο ηθικού. Έλα! Τώρα άμα πάει λάθος το ένα... Ξημερώσουμε τώρα εδώ. Καλά, ήδη νύχτα γράφω το βίντεο. Έλα, μέχρι τέρμα, εντάξει, μην αφήσει και τίποτα. Κάτσε τώρα να συγκεντρωθώ λιγάκι.
καλά που συγκεντρώθηκα. Ευτυχώς δηλαδή που είμαι συγκεντρωμένος, γιατί αλλημονώμαι αλλιώς. Έλα, άντε, επιτέλους πια. Εδώ ψάχνω μήπως πάει κάνα κουτί να κάνω save, ξέρεις, ο απελπισμένος τώρα εδώ. Όχ, τώρα εδώ. Πόσες ζωές έχω, δεν πρόσεξα. 28, α. 28 και πολύ κοντά στο save. Εντάξει, μωρά, ας τη βγάλω και αυτή την πίστα, καλά θα ήταν. Λέω εγώ. Όχι, δεν θα ήταν καλά, εντάξει. Το παιχνίδι είχε άλλη άποψη. Με μπερδεύει ότι έχει βάθος. Βλέπετε. Έχει σημασία πού θα σταθείς. Λοιπόν, υπάρχει μια πίστα στο Castlevania Rondo of Blood που λέγεται God grant me strength. Θεέ μου, δώσ' μου δύναμη, έτσι λέγεται. Νομίζω θα ήταν ταιριαστός τίτλος για αυτή την πίστα. Αν και υπάρχουν πολύ πιο δύσκολες, έτσι. Απλά αυτή είναι λίγο εκνευριστική, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Για να δούμε τώρα. Το περίμενα. Κάποια στιγμή θα μέτρωγε και το τελικά τζαράκι. Ναι, μ' αρέσει που σου έδωσε και checkpoint. Αντί να το δώσεις σε ένα καλό σημείο, στο δίνεις σε σημείο που πρέπει να το ξαναπαίξεις από την αρχή όλο αυτό το παλούκι. Έλα! Αυτά τι είναι? Είναι από περιέργεια δηλαδή. Μια που να σκοτωθώ. Γιατί... Άντε. Λοιπόν, εδώ να δούμε τι θα γίνει. Μπα, πώς το πέρασα. Γιατί το πέρασα. Κρίμα, κρίμα. Εντάξει, τώρα έχω σαστήσει πια, δεν λειτουργώ.
Εδώ γίνεται το... Μην πω τη λέξη. Γιατί σκοντάφτω, γιατί μάλλον κουτουλάω πάνω ψηλά. Αλλά κάποιες φορές το περνάω, κατά τύχη, μάλλον. Πρέπει να παίρνω φόρα. Αχ. Εδώ να δούμε τώρα. Πώς το έπαθα και δεν σκοτώθηκα, γιατί θα έπρεπε να σκοτωθώ. Κοίτα εδώ τι σκεφτήκαν οι ανώμαλοι. Α, το ξέχασα. Ναι, δεν πάει, δεν είναι για αξιοθέατα, πρέπει να κινείσαι γρήγορα. Η χαμένη πόλη λέγεται. Η χαμένη λογική. Άντε. Εδώ. Νομίζω εδώ με ασφαλείς, έτσι. Μπορώ να σκεφτώ τι θα γίνει. Όταν θα πηδήξω, όταν φεύγει το κύμα, checkpoint. Ευτυχώς. Εντάξει, 24 ζωές είναι, δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα. Λέω εγώ. Τι κάνουμε. Κάτσε να ευθυγραμμιστώ. Φύγε από εκεί, μωρέ. Αυτό. Έπρεπε να ζούσε το καλκετζαράκι. Save δεν βλέπω. Α, μου την έφερε. Εδώ το μυστικό είναι να μην κάνεις στάση, αλλά να το πας όλο. Εντάξει, είναι δύσκολο. Πήγε από εδώ. Νομίζω αυτό το τρίτο είναι που κάνει save. Ευτυχώς. Λοιπόν, τώρα θα περάσω σβούρα, δεν ξέρω τι με περιμένει. Τα νεύρα μου. 27%, εντάξει. Ναι, εντάξει. Τώρα, αυτά μας λείπανε. Εδώ δεν κινδυνεύω. Α, τώρα το κατάλαβα. Στο μεσαίο μπορώ να σταθώ λιγάκι.
Όλο και κάτι μαθαίνεις σε αυτή τη ζωή. Εντάξει. Εντάξει, άμα πηγαίνεις με πανικό, δεν ξέρεις τι σου γίνεται, αλλά άμα μελετήσεις τι γίνεται, ηρεμείς κάπως. Φύγε, φύγε, φύγε τώρα, φύγε, έχουμε δουλειές. Πόσες ζωές έχασα, 25? Τώρα με αυτό το μαλάκα. Ευτυχώς. Φιού, δεν λες τίποτα. Εντάξει, τέλος πάντων. Βγάλαμε και αυτή την περίεργη πίστα. Κάναμε και save. Τώρα φαντάζομαι, άμα το ξαναρχίσει κανείς, σου στο θεωρεί, στη θεωρεί περασμένη αυτή την πίστα. Εντάξει, θα ήταν σαδιστικό να σε βάλει να την ξαναπαίξει πάλι. Λοιπόν, αυτά. Συμπληρώσαμε και πάνω από μια ώρα παιχνιδιού. Το θυμηθήκαμε το, αυτό το ωραίο παιχνίδι. Με τις δυνατές στιγμές. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.